Μεγαλειώδης αντεπίθεση της ΑΕΚ που έχανε με 3-1. Από την άλλη πλευρά, να δώσουμε εύσημα όμως και στην Ξάνθη, η οποία μέσα στο γήπεδό της, ειδικά όταν το επιθετικό της τρίο είναι στη μέρα του, κινδυνεύει κάθε αντίπαλος και με πανελευθερία. Ο Κώστας Βερνίκος ήταν στην περιγραφή του συγκλονιστικού χθεσινού αγώνα. Ψάχνει κάποιον ελεύθερο. Εκεί είναι ο μόνο Αγορογιάννης. Ωραία η παλιά που βγαίνει για τον Δημητριάδη. Προλαβαίνει και απομακρύνει. Δοκάρι, τι έγινε, να δούμε τι έγινε. Υπάρχει επιστροφή, πρέπει να είναι φάουλ τελικά έμεσο σε αυτή την περίεργη φάση, όπου η μπάλα ήταν προς τα πίσω από το μυντικό της Ξάνθης. Ο Κίρπετσικ, επειδή κατευθυνόταν προς τα δίχτυα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Το βλέπουμε πως η μπάλα εδώ επιστρέφει από τον Κωνσταντινίδη. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο ο Κίρπετσικ, γιατί η μπάλα πάει προς τα δίχτυα. Αναγκαστικά την απομακρύνει, δεν περνάει τη γραμμή, αυτό τουλάχιστον το βλέπουμε. Σαβεύσκι, ο διαιτητής δίνει το σήμα. Να λοιπόν το σούτ από κοντά και γκολ. Το γκολ από τον Δημητριάδη. Ήταν εύκολη υπόθεση, ήταν όλοι οι παίκτες, υπήρχε κενό, δεν μπορούσαν να καλύψουν όλο το τέρμα. 1-0 λοιπόν για την ΑΕΚ στο 10ο λεπτό περίπου του αγώνα. Σε αυτή την απροσδόκητη φάση όπως εξελίχθηκε, ο Δημητριάδης είχε εύκολο στόχο, τον οποίο θα ξαναδούμε τώρα. Βλέπουμε εδώ τον Σαβεύσκι, του δίνει την πάσα. Έξυπνα, τεχνικά περνάει την μπάλα στη γωνία, δίπλα από το αριστερό δοκάρι. 1-0 λοιπόν από το γκολ του Δημητριάδη. Βλέπουμε εδώ τον σκόρερ της ΑΕΚ, Βασίλης Δημητριάδης, ο οποίος με αυτή του την προσπάθεια έχει τώρα το 7ο γκολ στο πρωτάθλημα. Βγαίνει ο Μίνου, μπλοκάρει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και να λοιπόν η επανάληψη από αμυντικό της ΑΕΚ, η επανάληψη της ίδιας φάσης όπως και πριν, όπου επιστροφή προς τον τερματοφύλακα, έμεσο στην έξοδο αυτή που έκανε ο Μίνου για να μπλοκάρει την μπάλα. Η μπάλα προς τον Τζάτζο, δεν περνάει. Δεύτερο σου του Τζάτζου, από κοντά κόβει πάνω στη γραμμή ο Σταματής. Μεγάλη ευκαιρία για την Ξάνθη και τελικά είναι out από την κεφαλιά του Μάκη Τζάτζου. Είναι έτοιμος να εκτελέσει το corner τώρα. Πηδάει ο Κωνσταντινίδης, έρχεται ο Βρίζας, γυρίζει, κόβεται. Να ο Τζάτζος, δεν σουτάρει. Ο Βρίζας το σουτ και γκολ. Είναι ο Μαρτσέλο τελικά που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Σε αυτή τη φάση που ξαναβλέπουμε πώς περνάει η μπάλα, φτάνει στον Βρίζα. Εδώ ο Τζάτζος θα κάνει το σουτ και από κοντά είναι ο Μαρτσέλο τελικά που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν ο Μαρτσέλο δεν ξεχνάει την τέχνη του. Μετά το σουτ του Τζάτζου ισοφαρίζει 1-1. Βγαίνει γρήγορα και κόβει ο Κωστένογλου. Ο Τζάτζος προσπαθεί να περάσει. Σαμπανάτζοβιτς και Σταματής. Θα κάνει τη σέντρα για τον Δημητριάδη. Να ο Δημητριάδης μόνος του σουτάρει. Η μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Όλα είναι έτοιμα για το φάουλ. Η μπάλα στην περιοχή. Περνάει κεφαλιά του Μαρτσέλο. Γκολ. Να λοιπόν ο Βεριδιάνο Μαρτσέλο στο δεύτερο στυλ πανηγυριού. Μέσα σε 4 λεπτά ο Βραζιλιάνος κάνει το 2-0 και ξαναβλέπουμε πως η άμυνα της ΑΕΚ κοιμήθηκε. Εντελώς ανενόχλητος ο Μαρτσέλο, πολύ ωραία η κεφαλιά. Κανένα περιθώριο αντίδρασης για τον Αντώνη Μίνου. Αλέκος Αλεξανδρής θα εκτελέσει το κόρνερ. Βγαίνει ο Κίρπετσεκ, διώκνει με γροθιές άσχημα. Να ο Αγορογιάννης, άτσαλο το σουτ. Κερδίζει πολύ ωραία ο Βρίζας. Είναι μόνος του από εδώ από αριστερά ο Τεγκελίδης. Θα τον δει. Όντως τον βλέπει και του δίνει την μπάλα. Ωραία η κίνηση του Τεγκελίδη. Μαρτσέλο. Περνάει ο Μαρτσέλο φράγμα. 4 παίκτες της ΑΕΚ κάνουν το τείχος. Ιβάν Μίτεφ κάνει το σούτ ωραίο. Διώχνει σε κόρνερ. Πήγε πάνω του, ήταν δυνατό το σούτ. Έδιωξε σε κόρνερ ο Αντώνης Μίνου. Απομακρύνει ο Μαλαδένης στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Και ο Βρίζας βρίσκει τον Τεγκελίδη. Πολύ ωραία η μπαλιά για τον Αθανασιάδη. Δεν υπάρχει offside. Αθανασιάδης έχει βγει ο Μίνου, πλασάρει και 3-1. 3-1 για την ομάδα της Ξάνθης ακριβώς το 8ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Βλέπουμε το πανηγύρι από τους παίκτες της τοπικής ομάδας. Εδώ στην αντεπίθεση να ο Αθανασιάδης βρέθηκε πολύ ωραία. Πλάσαρε με το αριστερό τον Αντώνη Μίνου. Βγήκε, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Η Σκόντα Ξάνθη προηγείται της ΑΕΚ 3-1. Καραγιάννης και Σαμπανάτζοβιτς. Ρέφικ Σαμπανάτζοβιτς. Από τους βασικούς του Ερυθρού Αστέρα στη μεγάλη του ευρωπαϊκή πορεία. Η σέντρα, η κεφαλιά και μπλοκάρει ο Κίρπετσικ. Την κεφαλιά του Δημητριάδη. Παπαδόπουλος έχει ψηλώσει τώρα η ΑΕΚ. Να ο Σαμπανάτζοβιτς έχει χώρο, θα δοκιμάσει το σούτ από μακριά. Πέφτει ο Κίρπετσικ αλλά είναι out. Και η μπάλα στον Αλεξανδρή που περνάει. Και ανοίγει πολύ ωραία για τον Σλίσκοβιτς. Κλείνεται από δύο παίκτες. Περνάει ο Σλίσκοβιτς, ανατρέπεται φάουλ. Αλεξανδρής, δύο παίκτες στο τείχος. Εκτελεί ο Αλεξανδρής, το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Μητρόπουλου πάνω στη γραμμή ο Δημητριάδης. 3-2 μειώνει η ΑΕΚ στο 12ο περίπου λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου.
Να το γκολ του Βασίλη Δημητριάδη, το οποίο θα ξαναδούμε, ενώ εδώ έχει μια φιλονικία, ξαναβλέπουμε εν πάση περιπτώσει το φάουλ, η πρώτη κεφαλιά που κέρδισε ο Μητρόπουλος. Το γύρισμα, δεν υπάρχει κανένας αμυντικός για την Ξάνθη εκεί και από κοντά ο Δημητριάδης κάνει το 3-2. Δημητριάδης προσπαθεί να περάσει για τον Σλίσκοβιτς και πάλι Δημητριάδης θα κάνει το σούτ από μακριά, ο Δημητριάδης out. Ενώ τώρα είναι ο Αγορογιάννης που θα προσπαθήσει να βρει το Δημητριάδη. Μόνιμα δίπλα του ο Κωνσταντινίδης και ο Μίτεφ τώρα που θα κερδίσει, αλλά επιμένει, κάνει τη σέντρα, βγαίνει ο Κίρπετσεκ, δεν προλαβαίνει, διώχνει πάνω στη γραμμή, κόβει το πλασέ του Σλίσκοβιτς ο Σαμαράς. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, αλλά ο Χρήστος Σαμαράς έσωσε την ομάδα της Ξάνθης. Σαμπανάτζοβιτς βγαίνει συνέχεια μπροστά. Διαμαρτύρεται για το φάουλ, εκνευρισμένος κιόλας. Το φάουλ εκτελείται πάντως και η μπάλα πάει στον Αλεξανδρή. Που κάνει αμέσως τη σέντρα μόνος του ο Σλίσκοβιτς, 3-3. Να λοιπόν η ισοφάριση για την ΑΕΚ. Με την κεφαλιά αυτή του Ζόραν Σλίσκοβιτς που τον βλέπουμε εδώ να πανηγυρίζει. Ενώ απομένουν 14 λεπτά αγώνα ακόμα, στο 75ο λεπτό ξαναβλέπουμε τη φάση. Η κεφαλιά του Σλίσκοβιτς από κοντά, 3-3. Γιώργος Αθανασιάδης θα σουτάρει. Ναι, δοκιμάζει το σούτ από μακριά, ωραίο σούτ. Λίγα εκατοστά πάνω από τα δεκάρια του Μίνου. Περνάει για τον Μητρόπουλο. Από δεξιά ο Μητρόπουλος. Κρατάει την μπάλα, θα κάνει τη σέντρα για τον Δημητριάδη. Το σούτ από κοντά, ο Σλίσκοβιτς goal. Να το 4-3. Σε ποιον χρεώνεται, λογικά στον Σλίσκοβιτς, αυτός πρέπει να έσπρωξε την μπάλα, ενώ έχει πέσει όλος ο πάγκος της δόξας πάνω στον επόπτη και τον διαιτητή. Για να δούμε ξανά τη φάση, γίνεται η σέντρα, είναι από κοντά ο Σλίσκοβιτς, δεν πρέπει να βρει και την μπάλα, δεν νομίζω να βρει και την μπάλα. Αν δεν τη βρει και τότε το γκολ είναι του Δημητριάδη. Κώστα Κωνσταντινίδη, που οφείλεται η μεταμόρφωση.